Τα λέει, παιδιά, γράψε μου 777 μέσα στο chat. Εάν μπορείς να με δεις και να με ακούσεις, γράψε μου 777 μέσα στο chat. Εάν μπορείς να με δεις και να με ακούσεις, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Γράψε μου 777 μέσα στο chat. Εάν μπορείς να με δεις και να με ακούσεις. Λοιπόν, κάτω αριστερά, παιδιά, υπάρχει έναν chat. Α, ah, είναι απενεργοποιημένο. <laughs> Μισό λεπτό να το ενεργοποιήσω. Ah, δεν έχω ιδέα πώ το ενεργοποιώ. Έκανα upgrade το Zoom, αλλά δεν έχω ιδέα πώ λειτουργεί. Uh, attendees can chat with everyone. Τέλεια. Παιδιά, έχει ανοίξει το chat. Άρα μπορείτε να γράψετε τώρα κάτω αριστερά στο chat. 7, 7, 7. Εάν μπορεί να με δει και να με ακούσει να δω την εντάξει. Παιδιά, είχαμε ένα θέμα με το link. Δεν έχω ιδέα αν τι είχε γίνει. Είναι σαν να μην είχε δημιουργηθεί ποτέ το link το οποίο είχαμε στείλει. Ε, για αυτόν τον λόγο έπρεπε να δημιουργήσουμε το link, Έπρεπε να το στείλουμε σε όλα τα chats μα. So, είμαστε live, είμαστε live. Είναι το τρίτο μάθημα, παιδιά, για όσοι είσαστε μαθητέ και μαθήτριε μα. Είχαμε το συγκεκριμένο μάθημα με τον Κέρτη η ώρα 6 το απόγευμα. 7 το απόγευμα είχαμε live trading με τον Charlie σολια για bitcoin trading. Παιδιά, είναι σημαντικό να επισημάνω όσοι είσαστε και έχετε πρόσβαση στο DCX. το, δείτε τη διάλεξη γιατί περιμένουμε για έναν πολλά bitcoin sell. Αν δεν είσαι μαθητή ή μαθητρία μα, είναι εντάξει, απλά το αναφέρει του μαθητέ μα γιατί θα είναι ένα πολύ ωραίο θεωρώ το συγκεκριμένο σελ. Τώρα, θέλω να αναφέρω ρε παιδιά, ένα μεγάλο συγχαρητήριο που είσαστε σήμερα μαζί μα. Είναι 3 Ιανουαρίου ε, το timing για να βάλει στόχου, το timing για να προγραμματιστεί για την νέα χρονιά είναι ε, τέλειο. Όμω, για να είμαι ειλικρινή, επειδή ρε παιδιά, νην, μπαίνω στην έκτη μου χρονιά στι επιχειρήσει. Καρχά, θα κάνω live το συγκεκριμένο και στο YouTube, και στο, και στο Facebook, και στο Instagram. Γράψε μου 888. Είναι εντάξει να είμαι ειλικρινής μαζί σου απόψε. Δεν θα σου χαϊδέψω τα αυτιά. Δεν θα σου πω ότι θες να ακούσεις. Θα σου πω ότι πρέπει να ακούσεις για να έχεις αποτελέσματα. Λόγω του ότι έφτασα σε, ση... σε πολλά σημεία τη καριέρα μου σαν επιχειρηματία, ρε παιδιά, μπαίνω στον έκτο μου χρόνο, είμαι 27 ετών ε, και είμαι ευγνώμων λόγω του ότι έχω καταφέρει στο trading ρε παιδιά κάτι το οποίο οι περισσότεροι δεν θα καταφέρουν ποτέ σε ολόκληρη στην καριέρα μέσα σε πέντε χρόνια έχω καταφέρει στις επιχειρήσεις στο δικτυακό marketing κάτι το οποίο έχουμε να το θέσω καλύτερα, καταφέρει σαν οργανισμό στο δικτυακό marketing κάτι το οποίο οι πιο πολλοί Έλληνε και Κυπροί δεν θα καταφέρουν ποτέ στην καριέρα του σαν δικτύωτες. Αλλά για να είμαι ειλικρινή, ρε παιδιά, επειδή κάθε χρόνο κάνουμε αυτά τα εκπαιδευτικά τα τελευταία πέντε χρόνια, κάθε αρχή νέα χρονιά κάνω κάτι ανάλογο. Αυτήν τη χρονιά, επειδή θέλω άτομα να έχουν αποτελέσματα, περισσότερα άτομα από ότι τι προηγούμενε πέντε χρονιέ να έχουν αποτελέσματα, θα είμαι ειλικρινή μαζί σου. Λόγω του ότι έχουμε 3 Ιανουαρίου, οι περισσότεροι που ήσασταν απόψε μαζί μου μέσα στις επόμενες 7 ημέρες θα έχετε παρατήσει τα πάντα. Μιλώ στα άτομα τα οποία θα πάρουν απόφαση τώρα ότι θα κάνουν commit στον εαυτό τους σε 12 μήνες από τώρα να είναι εδώ. Δεν με νοιάζει αν θα είσαι εδώ. Θέλω να είσαι εδώ σε 12 μήνες, αλλά δεν θα μου κάνει διαφορά στα οικονομικά μου. Δόξα σε ο Θεός, το trading μου πάει πάνω. Δόξα σε ο Θεός, τα crypto portfolios μου πάνω. Δόξα σε ο Θεός, η ομάδα μας πάει πάνω. Σου so, είτε το κάνει είτε όχι, δεν θα μου κάνει διαφορά. Αλλά επειδή βλέπω πολλά γνωστά ονόματα, τα οποία ήταν μαζί μου και πέρσι, και προπέρσι και πριν τρία χρόνια, θέλω να κάνει αποτελέσματα. Όμω δυστυχώ ή ευτυχώ δεν μπορώ να το θέλω εγώ περισσότερο από εσένα. Συμφωνούμε, Τα άτομα τα οποία θα έχουν αποτελέσματα μετά από αυτό το μάθημα είναι τα άτομα τα οποία θα κάνουν κατά γράμμα το τι λέμε, θα πούμε μαζί τώρα για τους επόμενους 12 μήνες. Οκ. Okay. Και θέλω να μου γράψεις μέσα στο chat 999 ε, εάν δεσμεύεσαι, όχι σε μένα, δόξα σας ο Θεός δεν έχω κάποιον όφελος παρά μόνο πνευματικό fulfillment, αν έχεις αποτελέσματα με αυτά τα οποία θα δείξουμε σήμερα. Αλλά γράψε 999 εάν δεσμεύεσαι ότι θα είσαι εδώ μετά από 12 μήνε. Και όταν εννοώ εδώ, εννοώ με του στόχου σου. Δεν εννοώ εδώ, εδώ, γιατί παιδιά, εγώ τώρα είμαι Λευκοσία, Σάββατο φεύγω για Κρήτη. Εμ, so, τα, ταξιδεύω. Okay. Δεν θα είμαι εδώ, εδώ. Αλλά εννοώ πνευματικά αν θα είσαι εδώ μετά από 12 μήνε για του στόχου σου. Γράψτε μου 999 εάν δεσμεύεσαι ότι θα είσαι εδώ σε 12 μήνες για τους στόχους σου. Θα κάνω shout out το όνομα σου. Και κυριολεκτικά, όσοι πραγματικά βλέπετε σοβαρά το μέλλον σα, ρε παιδιά, σε 12 μήνε έλαβε αυτή την ηχογράφηση. Για να δει τι συνέχισαν όντω. Τι όντω ήταν εδώ μετά από 12 μήνε. Γιατί, παιδιά, το μεγαλύτερο μου φλέξ εμένα. Θα το πω εντελώ ειλικρινά. Το μεγαλύτερο μου φλέξ, αν με ξέρει, με βλέπει, δεν βάζω αυτοκίνητα, δεν βάζω ρούχα. Δεν... Anyway, δεν είμαι καθόλου ηλιστή. Το μεγαλύτερο μου φλέξ ότι είμαι εδώ τα τελευταία έξι χρόνια. Το μεγαλύτερο μου φλέξ είναι οι εμπειρίε που έχουμε χτίσει και μπορεί να το κάνει και εσύ. Στόχο μου απόψε είναι να σου δείξω πώ πρακτικά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Οκ. Okay. Λοιπόν ο Αλέξανδρος, ο Χρήστος, ο Ευάγγελος, ο Φάνος, ο Μιχάλης, ο Γιώργος, η Πιστούλα, η Κωνσταντίνα, ο Ανδρέας, ο Μάριος, ο Νεόφιτος, ο Μάριος, ο Ανδρέας, ο Ευάγγελος, ο Κρίστοφερ, ο Κύριξ, ο Άγγελος, η Ιβόνη, ο Κωνσταντίνος, Ρέτμι, <laughs> ο Γιώργος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Μακρύδης, ο Ανδρέας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γιατί, παιδιά, διανύουμε δεν φαντάζεσαι καν πόσο τυχερό ή τυχερή μπορεί να είσαι τώρα, μπαίνοντα στο 2023 και ψάχνοντα κάτι καλύτερο για το μέλλον του σου. Ούτε καν μπορεί να φανταστεί. Παιδιά, ευχαριστώ το Θεό πραγματικά με το τι γίνεται τώρα στα κρυπτονομίσματα. Λόγω του ότι είχα δει το περασμένο bull market και ήμουν τόσο τρομαγμένο να βάλω λεφτά. Έβλεπα τι ιδέε του Κέρτη που μα έστελνε να γίνονται επί 10, επί 100, επί 1000 τα λεφτά των μαθητών. Εγώ φοβόμουνα, ήμουν παγωμένο. Και ήμουν κάπω. Με το που μου δώσει ο Θεό ξανά μια τέτοια ευκαιρία, θα τη βγάλω. Δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί δεν είναι επαγγελματικό. Θα το εκμεταλλευτώ στο μέγιστο. Παιδιά, ζούμε ίσω το μεγαλύτερο bear market που ίσω θα έχουμε στα κρυπτονομίσματα. Τώρα, αν μπορεί να μπήκα για στόχου, μπήκα να βάλω πλάνο για το 23, δεν με νοιάζουν τα κρυπτονομίσματα. Το λέω όμω γιατί έμεσα ή άμεσα συσχετίζεται με του στόχου σου. Γιατί δεν θα ξαναδούμε έναν άλλο γίνει ευκαιρία του τι βλέπουμε τώρα σε ολόκληρη την οικονομία, αλλά όχι μόνο κρυπτονομίσματα. Γιατί, παιδιά, το χρηματιστήριο πάει κάτω. Το πετρέλαιο πάει πάνω. Τα πάντα δείχνουν σημάδια τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που έχουμε ζήσει τα τελευταία 40 χρόνια. Όχι εγώ, η προγόνη μα, γιατί 27 χρονών είμαι, αλλά μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Γιατί πάντα ο Warren Buffett λέει: Εγώ επενδύω όταν υπάρχει φόβο και πανικό στι οικονομικέ αγορέ. Ακόμα δεν έχουμε αρκετό φόβο. Θα έχουμε λογικά στα μέσα του 23 και η άνοδος θα ξεκινήσει το τέλος του 2023, αρχές του 2024. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχεις 6, 7, 8 μήνες να χτίσεις σωστές βάσεις. Για εμένα ξέρω ότι ο πλούτος που θα χτίσω τα επόμενα τρία χρόνια, παιδιά, είναι ο πλούτος για τα εγγόνια μου, ούτε καν για τα μουρά μου. Τουλάχιστον για τα εγγόνια μου. Απλά εύχομαι να διαρκέσει όσο περισσότερο γίνεται αυτό τον bear market για να μαζέψω όσα περισσότερα λεφτά μπορώ. Μόνο αυτόν εύχομαι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, το πρώτο κομμάτι, παιδιά, είναι η σημαντικότητα των στόχων. Πρέπει να βάλουμε στόχου λόγω του ότι αν δεν βάλει στόχου, δεν ξέρει προ τα που θα κινηθεί. Σωστά. Είναι σαν να είσαι ένα κυβέρνητο καράβινο που δεν ξέρει που πάει. Θα μπει μέσα, εγώ δεν θα έμπαινα. Να κυκλοφορώ μέσα στη θάλασσα για το υπόλοιπο τη ζωή μου χωρί να πηγαίνω κάπου ουσιώτε. Άρα, πρέπει να γράψω στόχου για κάθε κατηγορία τη ζωή μου. Σωστά. So, θα βάλω τώρα. Κάποιε κατηγορίε τι οποίες ίσω να μην προλάβει τώρα, αλλά με το που κλείσουμε, παιδιά, θα σου δώσω homework, ασκήσει. Το ότι είσαι τώρα εδώ δεν σημαίνει τίποτα, δεν εφαρμόσει. Έχω του στόχου μου εδώ πέρα, θα σου πω εγώ τι έγραψα. Πρώτη κατηγορία την οποία πρέπει να γράψει. Είναι business ή αν δεν έχει δική σου επιχείρηση, η δουλειά σου. Okay έναν στόχο για τον οποίο έχεις για τη δική σου επιχείρηση. Ο οποίος πρέπει να είναι στο παρόν και να ξεκινάει με είμαι τόσο χαρούμενος και ευγνώμων τώρα που. Κατανοητόν. Το ίδιο θα κάνεις για κάθε κατηγορία. Εμένα προσωπικά είμαι τόσο χαρούμενος και ευγνώμων τώρα που είμαι chairman 50 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023. Έγινε ήδη. Πότε? Παιδιά, με κοροϊδεύαν το 2017 για το πλάτινο 5.000. Τώρα εγώ γελάω. Με την καλή έννοια. Σο so, βάλε έναν στόχο τον οποίο πραγματικά θέλει. Γράψε τον. Δεν παίζει ρόλο αν ξέρει πώ θα τον κάνει και δεν παίζει ρόλο τι λένε οι άλλοι. Ρώτα τον εαυτό σε αυτοί οι οποίοι μιλάνε για του στόχου του οποίου έχω βάλει. Έχουν τα αποτελέσματα τα οποία θέλω να έχω. Εάν όχι, γιατί του ακού. Ο Bob Proctor πάντα μου έλεγε Εάν ακού τι απόψει των άλλων ανθρώπων, να περιμένει να υιοθετήσει το lifestyle του. Παιδιά, όσοι με κοροϊδεύαν το 2017-2018, έκαναν έναν ταξίδι κάθε ένα χρόνο, κάθε δύο χρόνια. Πήγαιναν από μήνα σε μήνα και παρακαλούσαν στο Θεό να βρέξει λεφτά, ξέρω εγώ. Εμένα ένα από τα μεγαλύτερα γιατί μου ήταν να έχω οικονομική ασφάλεια και να ταξιδεύω κάθε μήνα. Φεύγω μαζί με την κουμπέλα μου τώρα αυτόν τον Σάββατο. 5 και 25 το πρωί φεύγουμε για πάντα από Κύπρο. Πάμε στην Κρήτη, μετά Ολλανδία, θα ξεκινήσουμε να ταξιδεύουμε. Λόγον του τι σου δείχνω τώρα. Αλλά πρόσεξε, δεν το έκανα σε ένα χρόνο. Μου πήρε 5 χρόνια. Αλλά ρώτα τον εαυτό σου, αξίζει 5 χρόνια για να ζω την, τη ζωή. Απάντα τον εαυτό σου, βάλε στόχο για τον business σου. Σου είπα το δικό μου. Νούμερο 2 κατηγορία, βάλε στόχο για όσου ασχολείστε με trading εννοείται, βάλε στόχο για το trading σου. Για μένα, για παράδειγμα, ο στόχο μου για το trading είναι δύο βασικά. Να είμαι funded ε, με ένα εκατομμύριο accounts και νούμερο δύο, να έχω ένα συγκεκριμένο ποσό στα personal trading accounts μου. Ποσό. Βάζει αυτού του δύο στόχου, μετά θα σου δείξω το πλάνο, το πώ να του πάσει. Αλλά πρέπει να ξέρει προ τα που πα μέχρι το τέλο του 23. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Και ξανά, Είμαι τόσο χαρούμενο και ευγνώμων τώρα που είμαι funded trader με χ ποσόν accounts μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023. Είμαι τόσο χαρούμενο και ευγνώμων που έχω δύο personal trading accounts των χ ποσόν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023. Νούμερον, τρία κατηγορία. Κατά την άποψή μου, παιδιά, ο κάθε ένα πρέπει να έχει έναν cryptocurrency portfolio. Κυριολεκτικά, δεν με νοιάζει αν βαριέσαι ή όχι να ασχοληθεί τα κρυπτονομίσματα. Εάν δεν έχει στόχου για cryptocurrency portfolio, το 2025 θα μετανιώνει. Παιδιά, κάντε screenshot αυτό το βίντεο, κάντε screenshot, whatever, screen recording, το 2025 θα κλε. Όμω, δεν μιλώ για αυτέ τι βλακίε για τα trading bots που βλέπει εκεί έξω. Δεν μιλώ για τα crypto projects που βλέπουν τώρα. Δεν μιλώ για τα NFT projects που βγαίνουν τώρα. Θα σου πω το πλάνο, πολύ περιληπτικά εννοείται γιατί θέλω μέσα στην ώρα να έχω τελειώσει. αλλά θα σου πω το πλάνο με το οποίο πρέπει να λειτουργήσει. Γιατί δεν θα ξαναέχει τέτοια ευκαιρία από ό,τι έχουμε τώρα. Τώρα μπαίνει η BlackRock μέσα στην αγορά, τώρα μπαίνει η Fidelity μέσα στην αγορά, τώρα μπαίνει η κυβέρνηση τη Αμερική έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς, να προετοιμαστείς, να χτίσεις τις γνώσεις σου, την εμπειρία σου πριν από αυτούς. Γιατί για να μπουν αυτοί πρέπει να μπουν regulations και για να μπουν regulations θα πρέπει να περάσουν μήνες χρόνια. Άρα σου δίνεται ένας μικρός χρονικός, χρονικό διάστημα. Ο μέντορα μου, ο Μπάικ λέει, έχουμε χρόνο για τα κρυπτονομίσματα και δεν έχουμε. Και γράψε το κάτω. <coughs> Τι σημαίνει έχω και δεν έχω χρόνο. Έχω χρόνο να εκπαιδευτώ αλλά δεν έχω χρόνο να αποφασίσω πότε θα εκπαιδευτώ. Μιλάω με εκατοντάδε άτομα την εβδομάδα. Δεν φαντάζεσαι πόσοι από αυτού θα μετανιώνουν το 2025 που δεν ξεκίνησαν τώρα. Και ρε, παιδιά, δεν παίρνω ούτε ένα cent με τα λεφτά που βάζει στα κρύπτο. Δεν έχω κανέναν όφελο. Δεν κάνω affiliation με κρύπτο. Δεν κάνω affiliation με brokers. Δεν κάνω τέτοιε βλακίε. Το μόνο που ξέρω με πάσα το 2025 είτε θα μου κάνει στάμαν, είτε θα παραπονιέσαι που δεν άκουσε φέτο. Και δεν το λέω με εγωισμό, δεν το λέω με αρνητική περηφάνεια, το λέω γιατί έχω δει τι είχε γίνει το 2019. Και μετά νιώνα που δεν πήρα δράση τότε. Ήμουν στην Ακαδημία, διάβαζα, αλλά με πάγωσε ο φόβο μου. Δεν θα επαναλάβω το ίδιο λάθος. Οκ, okay. Λοιπόν, τέταρτο στόχο. Στόχοι για το σώμα σου. Άρα, για παράδειγμα, ρε παιδιά, για το portfolio στα κρυπτο, έχω το στόχο μου. Είμαι τόσο χαρούμενο και ευγνώμων που έχω χίποσο στο cryptocurrency portfolio μου. Είμαι owner του συγκεκριμένου NFT, uh, ενός ενό board ape club και έχω χύποσον bitcoins και χίποσο ethereum στο portfolio μου. Κάτι πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να καταλάβει, παιδιά ασχολούμαστε με τα cryptocurrencies μόνο και μόνο για να αυξήσουμε την ποσότητα των bitcoins που έχουμε. Γράψτε το κάτω αυτό. Κανέναν crypto project δεν είναι loyal. Κανέναν crypto project, κανέναν ανταλλακτήριο, κανέναν NFT project δεν θέλει το καλό σου. Είναι επιχειρήσει που θέλουν να βγάλουν κέρδο. Το μόνο το οποίο είναι πλήρε decentralized είναι το bitcoin. Άρα τι σημαίνει αυτό ό,τι κάνουμε στα κρυπτονομίσματα, σε όποιο project παίρνουμε, είναι καθαρά risk to reward. Ναι, υπάρχει το ρίσκο να πάει στο μηδέν, αλλά πόσο είναι το πιθανό μου κέρδο. Έτσι ώστε με αυτόν το κέρδο να έρθω να επενδύσω και να αποκτήσω περισσότερε ποσότητε bitcoin. Κατανοητόν. Τώρα, η τέταρτη κατηγορία στόχων την οποία πρέπει να βάλουμε είναι η στόχη για το σώμα σου. Πίστεψε με, αν δεν σε νοιάζει το σώμα σου, όσα λεφτά και να βγάλεις, μετά θα τα ξοδέψει όλα για να αποκτήσει ξανά την υγεία σου. Και δεν μιλάμε απλά να έχει ένα ωραίο, γραμμωμένο σώμα με κυρίακου καμία σχέση. Με το να γυμνάζεσαι, είσαι πιο παραγωγικό, με το να γυμνάζεσαι, γυμνάσαι καλύτερα, με το να γυμνάζεσαι, είσαι πιο productive, με το να γυμνάζεσαι, είσαι πιο αποτελεσματικό. Γιατί μάντεψε τι, καταρχά το σώμα σου δεν είσαι εσύ, είσαι πνε... είμαστε πνεύμα αλλά δεν θα πω τόσο spiritual σήμερα, αλλά κάτι το οποίο πρέπει να καταλάβει. Κατοικά μέσα στο σώμα το οποίο βλέπει. Ο, ο Κυριάκο κατοικά σε αυτό το οποίο βλέπει τώρα. Άρα πρέπει να συμπεριφερθώ σωστά στο σπίτι του Κυριάκου, σωστά. Λοιπόν, στόχο νούμερο 5. Fulfillment goals, του αποκαλώ εγώ. Είναι οι στόχοι ολοκλήρωση. Παιδιά, το να μπορώ να ταξιδεύω κάθε δίμηνο-τρίμηνο, θα το δούμε πώ θα το κάνουμε με τη Θεόνη, γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι ωφέλιμο για το σκύλο μα να ταξιδεύουμε συνεχώ. Αλλά γενικά, το να μπορώ να ζω τον digital nomad lifestyle ήταν ο στόχο μου το 2019. Θυμάμαι να κάθομαι μαζί με τη Θεόνη διαστολιόμενον στο λιόμενο και να γράφουμε πάνω σε μια γκολα χαρτί. Είμαι τόσο χαρούμενο και ευγνώμων τώρα που ταξιδεύω κάθε μήνα. 2023 έκανα το πραγματικότητα. Επίρα μου τέσσερα χρόνια. Νιώθω άσχημα. Όχι. Μου πήραν τέσσερα χρόνια να βγάλω πτυχίο. Μου πήραν τέσσερα χρόνια να ταξιδεύω κάθε μήνα. Αξίζει. Οκ. Okay. So, ήταν ένα στόχο για το fulfillment. Τώρα, για fulfillment goals φέτο είναι ότι θέλω να μείνω δύο μήνε στον Παλί. Εάν με ξέρει, ξέρει ότι από το 2020 μιλάω για τον Παλί. Okay. Επίση, είναι ότι θέλω να ταξιδέψω του πάει Αφρική, ε, Αμερική. Εντάξει, Αμερική πάω κάθε δύο μήνε, προφανώ θέλω να ξαναπάω. So, είναι μέσα στου fulfillment goals μου. Επόμενη κατηγορία είναι financial goals. Πόσα λεφτά θες να βγάζει κάθε μήνα, λόγω του παιδιά, το πόσα έχει το crypto portfolio σου, το πόσα έχει το trading account σου, το πώ θα πάει το business σου, είναι διαφορετικό από το πόσα εισοδήματα έχει. Λόγω του ότι με το να βάλει ένα στόχο εισοδημάτων, δεν ξέρει τι πηγέ εισοδημάτων που μπορεί να σου στείλει ο Θεό. Γιατί εμένα, ρε παιδιά, α πούμε, έχω ένα συγκεκριμένο στόχο για χι δολάρια το μήνα, στο financial goal μου, στις πηγές εισοδημάτων μου. Αλλά είμαι ανοιχτό ότι μπορεί να ελκύσω και άλλες πηγές εισοδημάτων που τώρα δεν τις βλέπω με την όρασή μου. Ναι, τώρα έχω το trading μου, έχω τα κρύπτος μου, έχω τον business μου. Μπορεί να μου έρθει άλλη μια ευκαιρία. Συζητήσαμε με τη Θεόνη που έχω ανακαλύψει το πάθος μου και actually δουλεύω τώρα στο να το χτίσω. Αυτό σύντομα θα είναι η μεγαλύτερη πηγή εισοδήματο μου. Βασικά, δεν ξέρω αν θα είναι η μεγαλύτερη πηγή, αλλά σίγουρα θα το κάνω επειδή με γεμίζει. So, είμαι ανοιχτό στο ότι ο Θεό μπορεί να μου στείλει και άλλε πηγέ εισοδημάτων. Άρα, πρέπει να βάλω στόχων και οικονομικών. Η επόμενη κατηγορία, παιδιά, είναι στόχοι για την οικογένειά σου. Λόγω του ότι ένα από του στόχου μου στο 22 ήταν να έρθω πολύ πιο κοντά με τα αδέρφια μου του γονεί μου. Έχω κάνει πρόοδο μπορώ, μπορώ να τα πάω και καλύτερα. Και είναι σημαντικό ρε παιδιά, κάτι το οποίο συζητήσαμε τον αδερφό μου, τον έναν, τον Γιώργο, μου λέει ότι να θυμάσαι πάντα ότι τα άτομα σε αυτούς τους τέσσερις στίχους είναι τα άτομα τα οποία θα είναι πάντα δίπλα σου και θα σε στηρίξουν. Τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει για όλες τις οικογένειες, αλλά είμαι ευγνώμων που η δική μου οικογένεια είναι εκεί πέρα. Αλήθεια όμως, ξέρω ότι δεν ήμουν εκεί πέρα για αυτού πάντα, αλλά ένιγο ή κάλλιο αργά παρά ποτέ να το αλλάξω και είναι στόχο μου. Έχω στόχο να του πάρω ταξίδι όλου πληρωμένο okay, και του γονεί μου και τα αδέρφια μου. Έχω στόχο να βοηθήσω του γονεί μου σε μια δική του υπόθεση. Έχω στόχο να. έχω διάφορου στόχου γενικά για να βοηθήσω την οικογένειά μου. Σε so, βάλε και στόχου για την οικογένειά σου. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να είσαι κάπω. Πολλοί μου λαλούν, κυρία Κομμά, η οικογένειά μου δεν με στηρίζει σε αυτόν τον οποίο κάνω. Δεν μου δίνουν τη στήριξη την οποία θέλω. Είναι αρνητική. Θα βάλει στόχου για αυτού. Μην κάνει το ίδιο λάθο που είχα κάνει και εγώ, λόγω του ότι ναι, ούτε μεν η οικογένεια μου στην αρχή να αντιλαμβανόταν το τι έκανα σε Κυριακό και υποσυνείδητα είχα πικρία μέσα μου και το λέω δημόσια λόγω του ότι έχω αντιληφθεί το λάθο μου, λόγω του ότι, να θυμάσαι κάτι, ο Θεό δεν έδωσε το όραμα που έχει εσύ στου γονεί σου. Να μιλήσω για εμένα συγκεκριμένα, ο Θεό δεν έδωσε το όραμα στου γονεί μου να βοηθήσουν 15.000 οικογένειε να έχουν εισόδημα. Το έδωσε σε μένα. Άρα δεν χρειάζεται να περιμένω από του γονεί μου, τα αδέρφια μου, να δουν αυτόν το όραμα. Ξέρω ότι με αγαπούν, που είμαι ευγνώμων γιατί ρε παιδιά, το θεωρούσα δεδομένο ότι α, η οικογένειά μου, τα αδέρφια μου, οι γονεί μου είναι δεδομένο να με αγαπούν. Όχι, δεν είναι δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο η οικογένειά σου να είναι εκεί πέρα. Το ότι τα αδέρφια μου και οι γονεί μου είναι πάντα εκεί πέρα, ακόμη γιατί δεν το ήξερα, είναι δεδομένο σου, πρέπει να το εκτιμούμε. Πολλέ φορέ ρε παιδιά, θεωρούμε πολλά πράγματα δεδομένα μέχρι να αντιληφθούμε ότι, ρε, δεν είναι δεδομένο. Σοβάλει so, στόχου yeah. για την οικογένειά σου και τέλο, ρε παιδιά, εάν είσαι σε σχέση, βάλε στόχου yeah. για τη σχέση σου. Προφανώ, οι στόχοι για τη σχέση σου πρέπει να του βάλει με τη φίλη σου, τον φίλο σου, τον άντρα τη γυναίκα σου. Οκ, okay. πρέπει να του βάλετε μαζί. Τώρα, αυτέ είναι οι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 κατηγορίε που πρέπει να βάλει στόχου. Πολύ σημαντικό που πρέπει να καταλάβουμε, παιδιά, οι στόχοι δεν είναι για να του πετυχαίνουμε. Η στόχη είναι για να αναπτυσσόμαστε. Το πιο πιθανόν, η στόχη που θα βάλεις τώρα, όχι το πιο πιθανόν, αλλά είναι πολύ πιθανόν, η στόχη που θα βάλεις για φέτος, να μην τους πετύχεις φέτος. Λόγω του ότι, παράδειγμα, λέμε θέλω να πετύχω αυτόν τον στόχο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023. Μόνο ο Θεός ξέρει ποτέ να πετύχει. Είχα βάλει στόχο το Platinum 5.000 εγώ για το 2018. Το πέτυχα το 2021. Με χαλάει που το πέτυχα μετά από τρία χρόνια. Φυσικά και όχι. Το point είναι ότι ο Κυριάκο ήθελε τρία χρόνια για να φτάσει στο επίπεδο επίγνωση, για να πετύχει αυτόν τον στόχο. Γράψτε μου 9-9-9, αν βγάζει νόημα το πρώτο κομμάτι για στόχου. Λόγω του ότι τώρα προχωράμε στο δεύτερο κομμάτι, για να μην καθυστερούμε. Απλά γράψτε μου 9-9-9, εάν αν βγάζει, αν βγάζει νόημα. Και είναι πολύ σημαντικό, ρε παιδιά, να αφήσει τη φαντασία σου να οργιάσει μη σκεφτεί ρεαλιστικά, μη σκεφτεί και σίγουρα μη βάλει στόχου για το τι έχει κάνει στο παρελθόν. Ξανά, οι στόχοι δεν είναι για να του πετύχει. Οι στόχοι είναι για να γίνει μια καλύτερη έκδοση του εαυτού σου που αξίζει αυτού του στόχου. Τώρα, πώ σπάζουμε πλάνον για αυτού του στόχου τώρα. Γιατί, οκ, okay, κυρία Κολλά, καλά και ωραία με του στόχου. Πώ βάλω πλάνο για αυτού του στόχου. Τώρα, το πλάνο πρέπει να το βάλει για όλου τους στόχου, κυρίω business, το trading σου, τα crypto σου και οικονομικούς στόχου. Θα το σπάσω όμω, ρε παιδιά, μόνο για τους οικονομικού, γιατί θεωρώ ότι όλοι μα έχουμε οικονομικού στόχου και ο κάθε ένα μετά θα έρθει ξεχωριστά. Θα έρθει ξεχωριστά να κάνει το ίδιο πλάνο για κάθε κατηγορία. Οκ. Okay. Λοιπόν, Καταρχά, κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να κάνουμε, ρε παιδιά, είναι να κάνουμε release, να αφήσουμε παλιέ πεπιθήσει που οι προγόνοι μα είχαν με τα λεφτά. Γιατί, α πούμε, εγώ, ρε παιδιά, μεγάλωσα με πεπιθήσει ότι τα λεφτά είναι η πηγή του κακού, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία και ούτω καθεξή. Τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία, νούμερο έναν. Όποιο σου πει το αντίθετο, απλά δεν έχει ζήσει με πολλά λεφτά. Δεν φέρνουν όμω την ολοκλήρωση. Σημαντικό. Άλλο η ολοκλήρωση, άλλον η ευτυχία, ε. Τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία, αλλά όχι την ολοκλήρωση. Η ολοκλήρωση έρχεται όταν περάσει μια ώρα ποιοτική με τον αδερφό σου. Και το ξέρω από προσωπική απόψη ω φέτο. Η ολοκλήρωση έρχεται όταν δει άλλου μαθητέ σου να γίνονται φαντε trader. Όταν δει άλλου να γίνονται platinum χίλια. So, φέρνουν την ευτυχία τα λεφτά. Αυτό ισχύει 100%. Όμω δεν φέρνουν την ολοκλήρωση. Δεν σε γεμίζουν τα λεφτά. Που στο τέλο τη ημέρα, ρε παιδιά, Ολοκλήρωση ψάχνουμε σαν ανθρώποι Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να βρει ολοκλήρωση με το να έχει οικονομική άνεση. Okay. Αν τα χρησιμοποιήσει σωστά, εννοείται, γιατί πολλοί μου λένε μετά, Ε, τα παιδιά, τα, 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 τα λεφτά σε κάνουν κακό. Όχι, τα λεφτά σε κάνουν περισσότερο από το τι ήδη είσαι. Έχω δει ανθρώπου οι οποίοι είναι φουλ εγωιστέ, βγάζουν λεφτά ρε παιδιά και έχουν γίνει πολύ πιο εγωιστέ. Έχω δει ανθρώπου. Οι οποίοι είναι, παιδιά, που προφανώ να, να το αναφρεί αυτό, γιατί ήταν ένα λάθο το οποίο έκανα επίση το 2022, εγώ σαν Κυριάκο. Anyway, εμένα πάντα με κινητοποιούσε το να βοηθήσω άλλου. Είναι σημαντικό όμω και θα σου δείξω πώ να σπάσει τα έσοδα σου, okay? Πώ να κάνει διαχείριση των χρημάτων σου. Ξανά, ό,τι αναφέρω σήμερα δεν είναι οικονομική συμβουλή, δεν είναι επενδυτικέ ευκαι... συμβουλέ, είναι απλά εμπειρίε μου τα τελευταία πέντε χρόνια. Αλλά αν είσαι σαν εμένα που θε να βοηθήσει άλλου, θε να αφήσει μια κληρονομιά μια πίσω σου, θε τα μωρά σου να λένε Α, ο πατέρα μου είναι ο Κυριάκο και να νιώθουν περήφανα, όχι επειδή έχει λεφτά, αλλά επειδή βοηθήσει άλλου, κάντο εμπολά όμορφων, πολλά ηθικών, αλλά μην ξεχάσει τον εαυτό σου. Γιατί ρε παιδιά, το 21-22 βοήθησα πάρα πολλά άτομα, τα οποία όμω δεν έπρεπε να βοηθήσω τόσο πολύ, που τελικά όμω άφησα πίσω τον Κυριάκο που είναι κάτι το οποίο και οικονομικά και πνευματικά σε πολλού τομεί. Σω so, είναι πολλά σημαντικό, αν είσαι σαν εμένα που θέλει να βοηθήσει άλλου, go for it, βοήθα του. Δεν καταλάβει πόσο όμορφα θα νιώθει. Αλλά πρώτα βοήθα τον εαυτό σου. Με τα οικονομικά σου χειρίς, να τα χειρίζεσαι σωστά, παιδιά. Έδινα λεφτά σε όλου εγώ. Κυριολεκτικά 21-22. δάνειζα λεφτά, μου χρωστούν 15.000 άτομα, δεν τα περιμένω anyway πίσω, αλλά Πρέπει να είσαι έξυπνο. Γιατί είναι εύκολο η έξυπνη αλυσίδα κοπέλα. Είναι εύκολο να κάνει λεφτά. Είναι δύσκολο να τα διαχειριστεί και να τα πολλαπλασιάσει. Σω so, απλά το αναφέρω για τα άτομα τα οποία θέλουν να βοηθήσουν άλλου. Γιατί έπευκε ένα από τα πιο μεγάλα μου μαθήματα. Όπου άφησα λίγο στην άκρη τον Κυριακό για του υπόλοιπου, που στο τέλο τη ημέρα πίστεψε με ο Μπόπ Πρόκτορ πάντα μου έλεγε ότι Κυριακό όπου και να δώσεις λεφτά, τις πιο πολλές φορές δεν θα, δεν θα, σου έρθει πίσω από εκείνη την πηγή. Άρα πρώτα βοήθα τον εαυτό σου, χτίσε τον εαυτό σου και βοήθα τους άλλους με μέτρο. Και θα εξηγήσω ότι εννοώ με μέτρο. Απλά το λέω τώρα πριν το ξεχάσω. Τώρα, πώς βάζουμε πλάνο για αυτούς τους στόχους. Είναι σημαντικό, για παράδειγμα. Okay. υποτιθέμενο παράδειγμα. Θέλω εγώ, για παράδειγμα, να να, όχι να βοηθήσω, να παράξω αυτήν χρονιάν χρονιά τυχαίων παράδειγμα. Και μισό εκατομμύριο δολάρια. Στα κρύπτο. Το μισό εκατομμύριο, ρε παιδιά, φαίνεται... Μαλάκα, να τα καταφέρω. Μισό εκατομμύριο είναι τεράστιο, Παναγία μου, δεν μπορώ, αποκλείεται. Άστο. Πρέπει να το σπάσουμε σε στόχους, σε, σε, σε steps. Άρα... Έρχομαι εγώ και κάνω το μισό εκατομμύριο δια 12. Γιατί θέλω να δω πόσο πρέπει να αυξάνεται το net worth μου. Ξανά είναι τυχαίο αριθμό, παιδιά. Δεν είναι οικονομική συμβουλή. Κάνε το ίδιο πράγμα με τον δικό σου στόχο. Άρα το net worth μου εμένα πρέπει να αυξάνεται κάθε μήνα 41.666 για να μπορώ να πετύχω το στόχο μου φέτος. Έστω ότι ξεκινώ από το μηδέν. Τώρα, έρχοντας ερχ, ερχ, να το σπάσουμε ξανά δια 30, σημαίνει ότι κάθε ημέρα πρέπει να αυξάνω το net worth μου, τα περιουσιακά μου στοιχεία, κατά 1.388 δολάρια. Τώρα, Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Καταρχά, ρε παιδιά, γράψω μέσα στο chat 7-7. Δεν είναι πολύ πιο εύκολο να βλέπω το 1388 παρά το μισό εκατομμύριο. Εμένα το μισό εκατομμύριο φέρνει μόνο το Το 1300 είναι οκ. Ξανά, μπορεί να σου φαίνονται μεγάλα. κάντε απλά για το δικό σου στόχο. Εδώ πέρα, ρε παιδιά, είναι όπου έρχομαι τώρα και πρέπει να αντιληφθούμε δύο πράγματα. Νούμερο έναν, η ανάπτυξη του trading account σου, του, των crypto portfolio σου, του net worth σου, δεν είναι γραμμική. Δεν είναι μια ευθεία και α, τέλεια, κάθε μέρα θα βγάζω 1.300 δολάρια τώρα. Καμία σχέση. Μπορεί τον πρώτο μήνα να βγάλεις 1.300 σε ένα μήνα για το net worth σου. Το δεύτερο μήνα μπορεί να βγάλεις τρει και μετά να γίνεται parabolic. Okay, δηλαδή, η άνοδος του, των εισοδημάτων σου δεν είναι... Στο διαπαράδειγμα έχουμε κάτι τέτοιον, δεν είναι έτσι. Και okay, δεν είναι μια ευθεία γραμμή 12 μήνε. Είναι παραβόλικ. Και το πιο σημαντικό είναι το momentum το οποίο χτίζει. Λόγω του ότι ρε παιδιά, μπορεί του πρώτου τρει-τέσσερι μήνε να χτίζω τι βάσει, να έχω μια μικρή άνοδο. Έρχεται το relief rally που περιμένω στα κρύπτο. Αυξάνεται το trading account μου. Ελκύω του leaders που θέλω και του τελευταίους τρει μήνε να γίνει η άνοδο την οποία θέλω. Ποιο είναι το point, βάζει το πλάνο, αλλά το θέμα είναι να δεις ότι κινείσαι προ τη σωστή, σωστή κατεύθυνση, όχι με το σωστό ρυθμό. Να το επαναλάβω αυτόν. Το πιο σημαντικό είναι να δει πω κινείσαι προ τη σωστή κατεύθυνση για το στόχο σου, όχι κατά ανάγκη με το σωστό ρυθμό. Γιατί, ρε παιδιά, εγώ πολλέ φορέ ένιωθα άσχημα εάν κάθε μήνα, κάθε μέρα δεν θα αύξανα το net worth μου κατά 1.300 δολάρια. Δεν πάει έτσι. Το point αυξάνεται το net worth μου κάθε μέρα. Το, κα, το κατά πόσο είναι το δεύτερο step. Γράψτε μου 2-2-2 αν βγάζει νόημα. Πώ μπορεί να αυξήσει το net worth σου, Νούμερο 1, ρε παιδιά, πρέπει να αυξήσει τα πηγέ εισοδημάτων σου. Okay. και να έχει πολλαπλέ πηγέ. Γιατί, ρε παιδιά, ζούμε σε μια κοινωνία πλέον. Πάμε να δούμε λίγο τον πληθωρισμό. Ο πραγματικό πληθωρισμό, παιδιά, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή είναι στο 5,7%. 13 Μαρτίου 2022 έχει φτάσει μέχρι και το 12%. Μέσω τη βάση τη ιστοσελίδα του Truflation, ε, Όπου, βασικά, αυτή η ιστοσελίδα, ρε παιδιά, μετράει τι πιο σημαντικέ κατηγορίε και βάζει σημαντικότητα στην κάθε κατηγορία και το ποσοστό σημαντικότητα. Όχι, το, όχι ο πληθωρισμό που σου δίνει η κυβέρνηση. Γιατί μπορεί να δει εδώ πέρα, πούμε, όταν το inflation ρε, παιδιά, ήταν στο 12%, η κυβέρνηση σου έλεγε ότι ήταν στο 8%. Όταν ο πληθωρισμό ήταν στο 11% σχεδόν, ο πληθωρισμό ήταν στο 8,5%. So, η κυβέρνηση δεν θα έρθει να σου πει ποτέ για πολλού λόγου που δεν θα πούμε σε conspiracy theory σήμερα. Αλλά το point είναι το εξή. Ο πληθωρισμό, ρε παιδιά, έχει αυξήσει τι τιμέ. Οι κεντρικέ τράπεζε αυξάνουν τα επιτόκια για να μειώσουν τον πληθωρισμό. Ο σκοπό του είναι γενικότερα, ρε παιδιά, να μειώσουν τη ζήτηση των χρημάτων. Έτσι ώστε λιγότερα άτομα να παίρνουν δάνεια, λιγότερα άτομα να ξοδεύουν. Που αυτό τι σημαίνει, ρε παιδιά, με πολλά απλά λόγια, ο κόσμο θα πεινάσει. Κατά την άποψή μου, το 2023 δεν είναι πολυτέλεια πλέον το να έχει πολλαπλέ πηγέ εισοδημάτων, είναι αναγκαιότητα. Λόγω του ότι, ρε παιδιά, πολλά απλά αν τώρα το inflation είναι 5,7%, τι σημαίνει πρακτικά αυτό για μένα, ρε Κυριάκο. Εάν ο μισθό σου είναι 1000 δολάρια αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, μπορεί να αγοράσει σήμερα η αγοραστική αξία των 1000 σου ευρώ είναι ίση με 943 ευρώ πριν ένα χρόνο, δύο χρόνια. Άρα, τι σημαίνει αυτόν είναι σαν να είχε 5,7% μείωση στο μισθό σου, άσχετο εάν παίρνει ακόμα 1000 ευρώ το μήνα στην τράπεζά σου. Και αυτό θα συνεχιστεί, θα χειροτερεύσει. Και δεν το λέω επειδή είμαι αρνητικό, το λέω επειδή βλέπω τα σημάδια. Άρα, νούμερο έναν πώ αυξάνει το network σου, για παράδειγμα, με το να αυξήσει τι πηγέ εισοδημάτων σου. Άρα, πρέπει να βρει τουλάχιστον έναν τρόπο να έχει μια έξτρα πηγή εισοδήματο. Να πάρει μια λέξη δουλειά, κάντο. Να χτίσει μια διαδικτυακή επιχείρηση, κάντο. Να αρχίσει δικτυακό marketing, κάντο. Να αρχίσει με trading, κάντο. Πρέπει να βρει κάτι όμω. Νούμερο 2, πρέπει να χειρίζεσαι σωστά τα λεφτά σου. Και θα σου εξηγήσω εγώ πώ τα χειρίζομαι. Νούμερο 3, πρέπει να ξεκινήσει να μειώνει ποσά τα οποία δεν χρειάζεσαι. Για παράδειγμα, εάν έχει τη συνήθεια, ρε παιδιά, να πίνει καφέ από έξω, σταμάτα να πίνει καφέ από έξω. Ο καφέ από έξω πόσα είναι, 4 ευρώ στην Κύπρο, 2 ευρώ στην Ελλάδα. Μπορεί να αγοράσει έναν πακέτο των καψούλων που είναι 4 ευρώ ή 10 καψούλε με 4 με 4 ευρώ κάνει 10 καφέ. Άρα εκεί πέρα που έδινε 4 ευρώ, έχει μειώσει. Έστω ότι σου κοστίζει 50 σε καψούλα, έχει γλιτώσει 3,5 ευρώ την ημέρα. Άρα Γλιτώνει 105 ευρώ τον μήνα. Καπνίζει. Κόψω κάπνισμα. Μα κυρία, είναι πολύ δύσκολο να μην καπνίζω, είναι αδύνατο να το κόψω. Για θέλει να πετύχει τη ζωή σου, για θέλει να βρίσκει δικαιολογίε. Παιδιά, είπα σήμερα θα μιλήσω εντελώ έξω από τα δόντια. Γιατί θέλω να έχει αποτελέσματα. Προτιμώ να βγουν άτομα επειδή απλά δεν το βλέπουν σοβαρά με το μέλλον του, αλλά αυτοί που θα μείνουν να έχουν αποτελέσματα τέλο του χρόνου. Άρα δεν έχω ιδέα πώ πάει με τα τσιγάρα γιατί δεν καπνίζω. Αλλά έστω ότι τρώ 5 ευρώ την ημέρα για το κάπνισμα σου. Άρα 150 ευρώ τον μήνα, σίγουρα θα σου ευχαριστεί ο οργανισμό σου να το κόψει εξ αρχή. Αλλά αν μπορεί να το μειώσει. Άρα, απευθεία, αν το μειώσει τα μισά, ρε, παιδιά γλιτώνει 75 ευρώ. Αυτά τα λεφτά που γλιτώνει όμω, δεν τα ξοδεύει σε άλλε βλακίε. Τα βάζει είτε στο ledger σου είτε στο treasure σου είτε κάτω από το μαξιλάρι σου, δεν με νοιάζει που, για να αυξήσει το net worth σου. Και το τρίτο, το οποίο θα αναφέρω, είναι πώς χειρίζομαι εγώ τα δικά μου εισοδήματα. Κάθε Παρασκευή που πληρώνω εγώ, έστω ότι παίρνω, για παράδειγμα, 100 ευρώ την Παρασκευή σου. Εντάξει, παίρνεις 100 ευρώ κάθε Παρασκευή. Το 15% τουλάχιστον πρέπει να πάει πίσω στα cryptocurrencies. Το 10% πρέπει να πάει σε savings. Το 20% να πάει για τα έξοδα σου του μήνα. Το 5% να πάει για tithing, δηλαδή να δίνεις δωρεές, να βοηθάς, χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα. Το 20% να πηγαίνει για τις κοινωνικές σου και το φόρο, whatever. Ξανά παιδιά, αυτά δεν είναι οικονομική συμβουλή. Ε. Είναι το τι κάνω εγώ. Μπορεί να είμαι εντελώ λάθος, Κάνει ό,τι θες. Το 5% το ξοδεύω για εμένα και την κοπέλα μου. Βλακίες, ρούχα, τσάντες. Okay. Και το υπόλοιπο για την ομάδα μας. Άρα μένει 15, 20, 40, 60... Ε, εμ... χάσα τα. Anyway, το υπόλοιπο για τον business σου. Τώρα, Μα Κυριάκο, πώ θα ζήσω μόνο με το 20% του μισθού μου. Αν ο μισθό σου, για παράδειγμα, είναι 1000 δολάρια, σημαίνει ότι πρέπει να ζει με 200 δολάρια. Ναι. Αν δεν μπορεί, πρέπει να αυξήσει τα εισοδήματά σου. Κάνε δικτυακό marketing, δεν με νοιάζει. Όμω αυτή είναι η λύση έτσι ώστε στα επόμενα 2, 3, 4 χρόνια να έχει οικονομική ανεξαρτησία. Τώρα, μπρά, σκέφτεσαι πώ μπορώ να χτίσω έξτρα εισοδημάτων. Μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Μπορούμε να σε βοηθήσουμε στο δικτυακό marketing. Είμαστε η νούμερο ένα εταιρεία ολόκληρη του δικτυακού marketing. Μπορούμε να σε βοηθήσουμε με το trading. Είμαστε η πιο μεγάλη ακαδημία για εκπαίδευση στο trading. Στο e-commerce, dropshipping. Ο δημιουργό του trips του ECX ενώ νούμερο έναν παγκοσμίω, ο Chris Reef. Θέλει να βοηθήσει με χρηματιστήριο, Εφέραμε την Κάρολα Boroder, καθηγήτρια στην Ακαδημία μα. Για όνομα του Θεού. Παιδιά, κάν την Google. Η Κάρολα Boroder είναι από τι πιο διάσημε επενδύτριε στο χρηματιστήριο τη Αμερική. Σω so, ποιο είναι το point μου. Έχει τη δυνατότητα να χτίσει τα εισοδήματά σου. Αλλά κάθε εισόδημα που έχει από τώρα πρέπει να ξεκινήσει να το συμπεριφέρε έτσι. Γιατί μπορεί να σκέφτεσαι το ίδιο πράγμα που σκεφτόμουν και εγώ. Εντάξει που να πάω στις 3.000, 4.000, 5.000, whatever, θα τα σπάζω έτσι. Όχι. Αν δεν μπορείς να χειριστείς τώρα τα 100 ευρώ σου σωστά, δεν θα μπορείς να χειριστείς τα 1.000, 10.000 και το καθεξής. Το έμαθα με τον δύσκολο τρόπο. Ξεκίνα από τώρα. Από τώρα. Εάν δεν μπορεί να ζήσει με το 20%, τότε αντί να δίνει για τάιδινγκ τώρα, αφιέρωνε το χρόνο σου στι εκκλησίε. Πήγαινε βοήθεια με άλλον τρόπο να αντιμελευτά μέχρι να αυξήσει τα εισοδήματά σου και μάταιψε τι. Μείωσε τι βλακίε που τρώ. Παιδιά, αυτή, τα ρούχα που φορέω εγώ τώρα είναι ρούχα τριών ετών. Γιατί να παίρνω ρούχα και να το παίζω ε, ωραίο, αλλά να με broke. Προτιμώ το ledger μου να έχει έναν τεράστιο χαμόγελο για να φορώ μια ζακέτα δύο χρόνων παρά να Έχω 0 ευρώ στο ledger μου και να έχω τα πιο ωραία ρούχα. Αν δεν είσαι σε μια συγκεκριμένη ηλικία, ίσω να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά ίσω ήρθε η στιγμή όντω να δει πιο σοβαρά τα οικονομικά, σου γράψε τα κάτω. κατανοητόν Αλλά ναι, για να το βάλω, να ξέρει ακριβώ πώ πάει, ρε παιδιά, είναι με αυτά τα ποσοστά, αλλά μπορεί να κόψει. Okay. Εάν δεν μπορεί, λόγω του ότι τώρα το εισόδημα σου δεν είναι όσο θε να είναι τότε θα κόψεις. Δεν θα δίνεις το 5% στον εαυτό σου, δεν θα δίνεις 5% για tithing, θα δίνεις το χρόνο σου και ίσως βάζεις απλά στα κρύπτος και απλά βάζεις 5% savings, 3% savings, έτσι ώστε να αφιερώνεις περισσότερο ποσοστό. Αλλά παιδιά, ο, ο rule of thumb, τουλάχιστον ένα 10% πρέπει να επενδύεται πίσω στον εαυτό σου. Τώρα, Μπορεί να είσαι κάπως, Κυριάκο, πώς επενδύω. Δεν θα σου πω πώς να επενδύσει εσύ, γιατί δεν είμαι οικονομικός σύμβουλος, δεν προσποιούμε ότι είμαι και δεν θέλω να είμαι. Θα σου πω πώς επενδύω, ο Κυριάκος. Και ο λόγος που θα σας πω αυτά τα ποσοστά... Να ξέρετε, παιδιά, γράψτε μου 3-3-3 αν παίρνει value. Γράψτε μου 3-3-3 αν παίρνει value. Αλλά εφαρμόσει αυτά όλα τα οποία σου λέω, τέλο του 23 θα έχει μεγαλύτερο network από ότι είχε φέτο. Πανεύκολα. Παν πανεύκολα. Πώ επενδύω εγώ στα κρυπτονομίσματα, Λόγω του ότι βλέπω πολλού οι οποίοι με ρωτούν για κάτι ηλίθια projects, χωρί παρεξήγηση. Αλλά ρε παιδιά, τώρα δεν είναι η στιγμή να μπαίνει στην κάθε βλακία που σου είπε ο κάθε TikToker. Τώρα δεν είναι η στιγμή να επενδύσει το κάθε ανόητο νόμισμα που σου είπε ο κάθε YouTuber. Το πώ επενδύσει τώρα τα λεφτά σου είναι κρίσιμο γιατί τώρα είναι που θα χάσουν οι πιο πολλοί ανθρώποι τα λεφτά τους. So, έστω ότι έχεις για παράδειγμα με αυτόν τον παράδειγμα 20 ευρώ την εβδομάδα να βάζεις τα κρυπτονομίσματα. Okay. 20 ευρώ την εβδομάδα, παιδιά, είναι 80 δολάρια το μήνα. 80 ευρώ το μήνα. Πώς εγώ σαν Κυριάκος το χειρίζομαι. Έρχομαι από αυτά, έστω ότι είναι 20 δολάρια, τα 10 τα βάζουν bitcoin ethereum. Μπορεί να βάλεις για παράδειγμα 5 bitcoin, 5 ethereum. Και μπορεί να σε κάπως κυρία ακόμα 5 ευρώ. Φασούλι είναι κάτι το οποίο αν είσαι μαθητής μας, με ακούς να το λέω κάθε μάθημα μας. Φασούλι είναι το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Με περιμένει να βάλει χιλιάδε. Άρα ξεκινά από τώρα και βάζει για παράδειγμα το 50% που στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 10 δολάρια Bitcoin Ethereum. Φασούλιν το φασούλι, γεμίζει το σακούλι. Τώρα, στερα, έρχομαι εγώ και σπάζω το υπόλοιπο 50% σε 30% mid-cap, big main cap projects. Δηλαδή, projects τα οποία έχουν market cap πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Θα στο βάλω λίγο πιο aggressive, ok. Main cap market cap. Τι σημαίνει αυτό. Θα μπει στο coin και εγώ σου και θα δεις το market cap το οποίο έχει το project πριν να επενδύσεις. Ξανά, δεν είναι οικονομική συμβουλή, είναι το τι κάνω εγώ. Μπορεί να είμαι εντελώ λάθος. Προ το παρόν μου δουλεύει, αλλά πρέπει να έχει το δικό σου πλάνο. Οτιδήποτε πάνω από, κάτω από έναν billion market cap θεωρείται mid cap, μεσαίου μεγέθου project, δηλαδή. Όπου εκεί πέρα, εγώ προσωπικά βάζω το άλλο 20%. και είναι κυρίω τα projects τα οποία παιδιά είναι μεταξύ μισών εκατομμύριων με ένα δι. Εντάξει. Και το. Εντάξει, τα κουτάκια είναι, δεν είναι αντιπροσωπευτικά. Μισό να, το να τα αλλάξω. Έχει τα κουτάκια, τα κομμάτια τη πίτα. So, Ok, τώρα είμαι πιο ρεαλιστικό. Βασικά βάζετε το άλλο λίγο έτσι. Άρα, το 50% πάει το 50 Bitcoin Ethereum, το 20% πάει Main Cap Projects, το άλλο 20% Mid Cap και μόνο το 10% Maximum. Actually, εδώ πέρα είναι 5 με 10% σε low cap projects. Τώρα δεν επενδύσει σε κανέναν ICO. ICO είναι η αρχική φάση οποιοδήποτε project. Μακριά από ICO δεν με νοιάζει τι λέει ο κάθε ένας. Okay. So, κάτι το οποίο πρέπει να καταλάβει είναι ότι Μανουήλ, ε, μου δεν ισχύει καθόλου αυτό το οποίο λε. Είναι να μπορεί να κάνει την δική σου έρευνα. Το point δεν είναι να κάνει τζόγο ή να είσαι τυχερό, αλλά το point είναι να ξέρει πού να επενδύει. Anyway, λοιπόν, επειδή δεν έχουμε χρόνο, παιδιά, θα διαβάζω τα σχόλια. Απλά είδα το σχόλιο του Μανουήλ και πάρω το αναφέρω γιατί είναι λοιπόν... δεν είναι τόσο βάλει. So, εδώ πέρα, παιδιά, είναι τα low cap. Τι είναι τα low cap, οτιδήποτε 100 εκατομμύρια και κάτω. Πολύ σημαντικό ξανά, δεν επενδύσει σε ICOs. Γιατί ρε παιδιά, το να βλέπω εγώ το Ethereum τώρα στα 1200, 1100 πόσα είναι τώρα, γιατί να θέλω να ασχοληθώ με οποιοδήποτε άλλο project, γιατί να θέλω να επενδύσω οπουδήποτε αλλού. Αν τηρεί αυτά τα ποσοστά, άρα εδώ, εδώ, πέρα είναι 2 δολάρια, εδώ πέρα είναι 2 δολάρια και εδώ πέρα είναι 1 δολάριο, Δηλαδή αυτό σημαίνει crypto investment. Πολύ σημαντικό όμω. Και θα το κλείσουμε για αυτό το κομμάτι. Όταν βάλει σε κρυπτονομίσματα τώρα, είναι σημαντικό να βάλει πού που κλείνουν break even. Δηλαδή, σε ποιαν τιμή. τραξέρω ξέρω για παράδειγμα, αν επένδυσα στο Polygon, σε ποιαν τιμή θα, βάλω, θα τραβήξω τα λεφτά που έβαλα πίσω. Σε ποιαν τιμή θα τραβήξω το 50% των κερδών μου. Σε ποιαν τιμή θα τραβήξω τα 30 με 40% των κερδών μου. Το hold to the moon είναι η πιο μεγάλη βλακεία, ανοησία που έχω ακούσει ποτέ. Hold to the moon για πότε. Το point δεν είναι να κάνει κέρδος. Άρα γιατί να κρατάς ένα project για πάντα. Σε so, αυτά είναι, ρε παιδιά, το πώς επίσης βάζεις πλάνων για τους στόχους σου, βάζεις πλάνων για τα οικονομικά σου και βάζεις πλάνων επίσης για το πώς επενδύεις τα κρυπτονομίσματα. Τώρα, το τελευταίο το οποίο θέλω να εξηγήσω, ρε παιδιά, είναι μια άσκηση η οποία μετά μου άλλαξε τη ζωή από το ταξίδι που είχαμε πάει στη Ζυρίχη. Εάν είσαι μαθητή ή μαθητρία μα, θα κάνω πιο ει βάθο επεξήγηση τη συγκεκριμένη άσκηση που Σήμερα ολοκλήρωσα 90 ημέρε. Αλλά θέλω να στην πω από τώρα το πρώτο μέρο τη για να ξεκινήσει. So, για του μαθητέ και μαθήτριε μα, υπάρχει το μέρο 2 που θα το κάνουμε μόνο για μαθητέ και μαθήτριε. Τώρα, δίνω 3 δευτερόλεπτα να βγάλει ένα screenshot για όλα αυτά γιατί θα τα διαγράψω. Τρία, δύο, ένα. Τα διαγράφω, τα διαγράφω. Ελπίζω να είμαστε OK, παιδιά. Λοιπόν, είναι η άσκηση του καθρέφτη, παιδιά. Είναι από το βιβλίο The Magic of Believing Εάν δεν έχεις διαβάσει αυτό το βιβλίο, σου συστήνω να το διαβάσεις με τα χίλια. Και η άσκηση του καθρέφτη είναι πάρα πολύ α... απλή άσκηση, αλλά πάρα, πάρα, πάρα πολύ βοηθητική. Βασικά είναι να σου αλλάξει η ζωή σου. Δύο πράγματα. Νούμερο έναν, πρέπει να την κάνεις είτε μόλις ξυπνήσεις είτε πριν να κοιμηθεί. Νούμερο δύο, πρέπει να την κάνεις α, προφανώς μπροστά από έναν καθρέφτη και να την κάνεις κάθε μέρα, δεν σταματάς καμία μέρα, αν ξεχάσεις μέσα στην ημέρα σου να την κάνεις και είναι τρει τα ξημερώματα, κάν την η ώρα τρει τα ξημερώματα. Εγώ δεν πάω για ύπνο μέχρι να κάνω αυτή την άσκηση. Είναι πολλά άσκηση, να σου πάρει 8 λεπτά. Αυτή η άσκηση συνήθω παίρνει 8, 10, 12 λεπτά και νούμερο 3 πρέπει να την κάνει για τουλάχιστον 90 ημέρε. Τουλάχιστον. Για να δουλέψει αυτή η άσκηση πρέπει να γίνει για τουλάχιστον 90 ημέρε. Και μπορεί να κάτσει να γράψει κάτω μια σειρά από θετικέ δηλώσει, τι οποίε θε να επαναλαμβάνει του εαυτού, αλλά είναι πολλά σημαντικό να μπει στο συνέστημα αυτών των θετικών δηλώσεων. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να, αντί απλά να τα λες έχω, έχω εγώ τις δικές μου θετικές δηλώσεις και να είμαι κάπως έτσι. Τα πάντα γίνονται προς μου, όλα γίνονται για εμένα. Σήμερα θα έχω μια αναπίθανη ημέρα, καμία σχέση. Αυτό είναι φασαρία στα αυτιά σου. Το πιο σημαντικό είναι, στέκεσαι, δεν κάθεσαι, γιατί ρέει πιο εύκολα η ενέργεια στο σώμα σου, όμοι πίσω, στήθος ψηλά, μέτωπο ψηλά, βλέπεις τον εαυτό σου στα μάτια σου, γιατί λένε ότι τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας και μιλάς του εαυτού σου. Τα πάντα γίνονται προς όφελος μου. Όλα γίνονται για εμένα. Σήμερα θα έχω μια απίθανη ημέρα. Σήμερα θα έχω μια πανέμορφη ημέρα. Κάτι απίθανο γίνεται για εμένα τώρα. Και επαναλαμβάνεις. Μπορεί να είσαι κάπως Κυριάκο, τι είναι αυτά. Συνειδητά ή ασυνείδητα, ο κάθε πετυχημένο άνθρωπο έκανε κάτι ανάλογο. Απλά σου δείχνω τον τρόπο για να το κάνει να δουλέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ρώτα οποιοδήποτε πετυχημένο άνθρωπο θε. Συνειδητά ή ασυνείδητα, έλεγε θετικέ δηλώσει του εαυτού του. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ο, δεν έχω ιδέα αν τι έγραψε ο Ανδρέας. Ε, το τι είναι αυτό είναι να χτίσει την αυτοπεποίθηση σου. Δεν έχω ιδέα αν τι είναι αυτό το ναρσίσι, το optimis. Ανδρέα μου, you think too much. Σκέφτεσαι πάρα πολλά. Άλλο σημαντικό ρε παιδιά. Επειδή είναι ένα λάθο που και εγώ κάνω, δεν χρειάζεται να σκέφτεστε αρκετά. Και όταν, όταν μιλώ να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι είναι σημαντικό αλλά να μην αφήνεις τις πεπιθήσεις σου να σε κάνουν μπλοκ. Πολλά σημαντικό, το... η συγκεκριμένη άσκηση είναι η αυτοπεποίθηση. Ο Χρήστο λέει όταν βάλει 10 BTC εννοείς αγοράζει σε ό,τι τιμή και να είναι. Χρήστο ε, Χριστό μου, όχι σε ό,τι τιμή και να είναι. Στι τιμέ τι οποίε βάσει τη στρατηγική σου έχει θέσει εσύ για το dollar cost average. Οκ. Okay. So, κάποιε από τι θετικέ δηλώσει που έχω εγώ είναι Αγαπώ τον εαυτό μου. Έχω τεράστια αυτοπεποίθηση. Πρόκειται να έχω μια τέλεια ημέρα. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη μέσα μου. Νιώθω πανέμορφα, νιώθω ευλογημένο. Είμαι ο καλύτερο bitcoin trader στον πλανήτη. Είμαι ο καλύτερο διχτυωτή σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο. Είμαι ευγνώμων που είμαι πειθαρχημένο trader. Και ούτω καθεξή και ούτω καθεξή. Κατανοητό. Κάνε αυτή την άσκηση για 90 ημέρε πριν να ξεκινήσει την ημέρα σου. Εάν ξεχάσει να την κάνει μέσα στο πρωινό σου, είναι εντάξει, δεν χρειάζεται να αυτομαστιγώσει τον εαυτό σου. Κάν την με την πρώτη ευκαιρία που θα βρει 8 λεπτά μπροστά από καθρέφτη. Και το τελευταίο το οποίο θα αναφέρω, γιατί μπορεί να σκέφτεσαι, ρε Κυριακό, Οκ, okay, όλα καλά και ωραία. Δεν έχω όμω τα εισοδήματα. Πώ μπορώ να χτίσω τα εισοδήματα, Το τι κάνουμε γενικά σαν οργανισμό. Σήμερα πήρε μια γεύση του πώ λειτουργούμε σαν Ακαδημία. Προφανώ το τι δείξαμε σήμερα δεν σημαίνει τίποτα εάν δεν τα εφαρμόσει, εάν δεν βάλει του στόχου σου, εάν δεν ξεκινήσει να χειρίζεσαι σωστά τα οικονομικά σου, εάν δεν σπάσει το πλάνο για κάθε στόχο σου, εάν δεν ξεκινήσει να επενδύσει σωστά στα κρυπτονομίσματα και αν δεν ξεκινήσει να χτίσει νέε πηγέ εισοδημάτων. Σαν Ακαδημία μπορούμε να σε βοηθήσουμε σε όλα. Έχουμε πάνω από 600 αποφύτου Ελλάδα και πάνω από 2.000 σε ολόκληρη την Ευρώπη, πάνω από έναν εκατομμύριο σε ολόκληρη τον πλανήτη. Θεωρώ ότι όλοι μα γνωρίζουμε την Ακαδημία μα, παιδιά. Είμαστε η e. IAM Mastery Academy και θα σου δείξω λίγο το τι έχουμε καταφέρει, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να, κατά την άποψή μου, ρε παιδιά, όταν θέλω να αναπτύξω είτε το mindset μου είτε τα οικονομικά μου, θέλω να πάω με του καλύτερου. Όταν ξεκίνησα να διαβάζω προσωπική ανάπτυξη, δεν πήγα σε ένα life coach, και δεν μειώνω τους life coaches. Απλά ήθελα να πω στην πηγή της προποσωπικής ανάπτυξης. Άρα τι είχα κάνει, δόξα σε ο Θεός ήμουν πολλά τυχερός που ήταν ζωντανός ο Bob Proctor, πήγα απευθεία στον ίδιο τον Bob Proctor. Πήγα απευθείας στον ίδιο τον Bob Proctor. Ήθελα να μάθω trading. Πήγα στο Charlie. Πήγα στη Trade House. Πήγα στον Ρο Κούμερ, πήγα στον Μάικ Σωτέρο, πήγα στον Κέρτι. Δεν θα μάθω από άλλου οι οποίοι ίσω να μην έχουν ιδέα τι λένε. Θέλω αυτά τα οποία μαθαίνω να ξέρω ότι όντω τα μαθαίνω από την πηγή. Βγάζει νόημα αυτόν τον οποίο λέω. Γιατί το αναφέρω αυτό, παιδιά. Είμαστε η νούμερον έναν εταιρεία του δικτυακού marketing. Αυτό είναι real time. Όταν πατήσει momentum ranking, Είναι σε όλε τι εταιρείε σε ολόκληρον τον κόσμο, μιλούμε για. 781 εταιρείε. Εάν μια εταιρεία δεν είναι εδώ πέρα, εγώ θα σου έλεγα σκέψου το πριν δουλέψει μαζί του. Εδώ πέρα μπορεί να δει real time τα στατιστικά τη Ακαδημία μα. Δεν θα εστιάσω τόσο εδώ. Απλά το δείχνω για να δει ότι παιδιά, ξεκίνησα στην Ακαδημία το 2017. Δεν ήμασταν καν σε αυτήν τη λίστα. Μέσα σε πέντε χρόνια να βλέπω την Ακαδημία να πηγαίνει στη θέση νούμερον ένα όλου του δικτυακού marketing. Όλε τι εταιρείε που έχει ακούσει ποτέ είμαστε η νούμερο ένα. Και δεν το λέω με εγωισμό, το λέω με περηφάνεια, γιατί είδα την Ακαδημία πριν κάμπη στη λίστα. Η ανάπτυξη είναι huge. Μπορεί να δει real time τα εισοδήματα τα οποία πληρώνονται, τα στατιστικά, followers, views, τα πάντα. So, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που θέλω να σου δείξω. Κάνε την έρευνα σου. Οκ. Okay. Εγώ τώρα την προσωπικά, παιδιά, θέλω να μάθω, θέλω να μάθω από του καλύτερου. Πώ λειτουργούμε σαν Ακαδημία. Καταρχά, τι εκπαιδεύουμε σαν Ακαδημία. Έχουμε 8 διαφορετικά προγράμματα εκμάθηση. Γράψε μου 888 μέσα στο chat, εάν έχει βγάλει έστω και έναν ευρώ από οποιοδήποτε πρόγραμμα εκμάθηση μα. Δεν ξέρω αν έχουμε μαθητέ μα live τώρα. Γράψε μου 888 εάν έχει ξανασχοληθεί με οποιοδήποτε πρόγραμμα. Παιδιά, έχουμε νούμερο Forex Trading. Είναι το πρόγραμμα εκμάθηση το οποίο μα έχει κάνει διάσημου σε ολόκληρο το market. Και είμαι ευγνώμων επίση λόγω του ότι όλε αυτέ τι ακαδημίε που βλέπει εδώ στη Λεμεσόν, Κύπρων, Ελλάδα, που κάνουν forex trading, commodities, παιδιά, είμαι ευγνώμων γιατί πιο πολλοί από αυτού έμαθαν από εμά. Έμαθαν από εμά, του ξέρω όλου. Έρχονται και μου λένε, Κυρία μου, ξέρει αυτή την ακαδημία, ξέρει την άλλη ακαδημία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λεμεσόν, είμαι κάπω ρε. Όλοι από εμά ξεκίνησαν. Γιατί το λέω, Λόγω του ότι αυτά τα παιδιά μάθαν από εμά, έγιναν πετυχημένοι και τώρα κάνουν τι δικέ του ακαδημίε. Σκέψουν να πα στου μέντορε του. Και δεν είμαι εγώ, πολλά σημαντικό είναι, και εγώ μαθητή είμαι. Και εγώ μαθητή είμαι. Σω so, φαντάσου το επίπεδο που υπάρχει στην ακαδημία μα. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι το forex trading. Το δεύτερο κομμάτι είναι τα κρυπτονομίσματα. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε για εμένα τον DCX, Digital Currencies Exchange, είναι η ακαδημία η οποία θα δημιουργήσει κατά την άποψή μου τι πιο πολλέ ιστορίε επιτυχία στα επόμενα τρία χρόνια. Γιατί, παιδιά, λόγω του ότι τα κρύπτο τώρα είναι στο κατάλληλο timing, θέλει να μάθει για NFTs, γιατί να μην μάθει που τον Jason Brown που έχει τέσσερα board tapes στην κατοχή του, γιατί να μην μάθει από τον Maurice που έχει χιλιάδε NFTs να πω ποσά, αλλά anyway, καταλαβαίνεις γιατί ποσά μιλάμε. Θες να μάθεις για bitcoin trading, γιατί να μην μάθεις από τον top G, εντάξει, top G and Andrew Tate, αλλά γιατί να μην μάθεις από τον top καθηγητή για bitcoin trading, τον Charlie Del Sol. Παιδιά, είμαι ευγνώμων που τον γνωρίσαμε στη Ζηρίχη. Μα κάνει ιδιωτικά μαθήματα μόνο για την ομάδα μα και σου μαθαίνει πώ να κάνει bitcoin trading. Θε να μάθει για τη στρατηγική του impulse. Μάθε από τον Josh Lee, Brandon Boyd και ούτω καθεξή. Θε να μάθει για πώ να επενδύω σε altcoins, να χτίζω παθητικά εισοδήματα με yield farming, liquidity pools, staking. Κέρτι και Mike Σωτέρο. So, ο κάθε καθηγητή μα έχει το δικό του niche, το οποίο είναι επαγγελματία, βάσει αποτελεσμάτων και σε εκπαιδεύει. Τώρα, το τρίτο πρόγραμμα εκμάθηση, ρε παιδιά, είναι το TBX. Το TBX είναι scalping. Λόγω του ότι αν μιλούμε για παράδειγμα για forex trading, αν έχει ασχοληθεί με forex trading, ξέρει ότι μια συναλλαγή σου πρέπει να θέλει μερικέ ώρε, ίσω και ημέρε, έτσι ώστε αυτή η συναλλαγή να σου κάνει κάποιον κέρδο ή λό. Το ίδιο και με το crypto trading. Με το scalping, μέσα σε 3, 4, 5, 10 λεπτά, ξέρει αν έβγαλε λεφτά ή έχασε. Το TBX, ρε παιδιά, είναι κυρίω για τα άτομα που δεν έχουν χρόνο. Και το τέταρτο πρόγραμμα εκμάθηση μα, το οποίο έκανε η ίδια η Κάρολαϊν Μπόροντεν, Queen of Fibonacci, είναι το SFX, Stocks και Futures. Παιδιά, η Κάρολαϊν είναι η δημιουργό του τη Market Timing. Οι πιο πολλοί επενδυτέ στη Wall Street έχουν μάθει από την Κάρολαϊν Μπόροντεν. Η Car... Για να σου δω κολλήριο να καταλάβεις ποια είναι η συγκεκριμένη γυναίκα, κάνε την Google. Κάθε μήνα την προσκαλούς στο CNN, CNBC, BBC για να κάνει έρευνα, για να κάνει ανάλυση του χρηματιστηρίου της Αμερικής. Μπορείς να μάθεις από την ίδια. Σκέφτου για να καταλάβεις λίγο σε τι επίπεδο είναι η γυναίκα αυτή. Παλαιότερα, πριν ξεκινήσει μέσα στην Ακαδημία μας, χρέωνε 2.000 δολάρια την ώρα να σε εκπαιδευσεί και δεν τα έκανε online για να μην διαρρεύσουν οι πληροφορίες που διδάσκει προς τα έξω. Έπρεπε να κόψεις να πάεις Νέα Νιόρκη για να μάθεις που την ίδια. Ψάξ' το, να καταλάβεις για ποια γυναίκα μιλάμε. Και ο λόγος που το λέω με τέτοια περηφάνεια, ρε παιδιά, ότι ο CEO μας, ο anyway, ο Trading, ο Chris Terry, έχει τόσο μεγάλες διασυνδέσεις. Μιλούσα με μια κοπέλα σήμερα το πρωί, η οποία μου λέει, καλά, Πώ γίνατε νούμερο έναν εταιρεία στο δικτυακό marketing, λόγω του ότι ρε παιδιά, νούμερο έναν, το προϊόν μα είναι η εκπαίδευση. Θέλουμε να βοηθήσουμε άλλου να μάθουν τι γνώσει για να έχουν εισόδημα διαδικτυακά. Λόγω του ότι ρε παιδιά, οι γνώσει που έχω αποκτήσει εγώ μπορώ να παράγω εισόδημα για το υπόλοιπο τη ζωή μου. Νούμερο δύο Γιατί έχουμε γίνει η καλύτερη ακαδημία επιχειρηματικότητα, η μεγαλύτερη. Λόγω των καθηγητών μα τη λέω. Λόγω του ότι είναι παιδιά, μία Κάρολαϊν Μπόρο δεν υπάρχει. Ένα Μάικ Σωτέρο υπάρχει. Ένα Τσάρλι Τελσόλ υπάρχει. Ένα Μάικ Ναβαρέτ υπάρχει. Και μάντεψε τι είναι μέσα στην Ακαδημία μα. Ένα Ζάκ Χούκαν, ένα Τζόρνταν Μόργαν υπάρχει. Τώρα, μπορεί να είσαι κάπω. Κυριακό, δεν μιλάω αγγλικά. Είναι μόνο στα αγγλικά τα μαθήματά σα, γιατί είχα δει μια αναπορία εδώ πέρα. Και μάντεψε τι. Όχι. Έχουμε πλήρη εκπαίδευση για κρυπτονομίσματα και forex στα ελληνικά. Για φόρεξ trading, παιδιά, έχουμε εκπαίδευση από τον νούμερο 1, τον πρώτο go live ελληνόφωνα καθηγητή τη Ακαδημία μα, τον Μάριον Κουλουμπρίν. Νούμερο δύο από το Χάρι το ρε παιδιά, για smart money concepts. Ο είναι full funded. Παιδιά, αν ήθελε ποτέ να γίνει funded, το Χάρι είναι full. Έκαμε το maxed out. Μαθαίνει όπω τα κατάφερε. Στα ελληνικά. Νούμερον τρία, κάτι το οποίο ξεκίνησε σήμερα. Ο Αντρέα ο ρε παιδιά, ε, θεωρώ ότι όλοι τον γνωρίζετε. γράψεται 777 αν έχει γνωρίσει τον Ανδρέα Φεσάν, αν έχει πάρει βάλιο από τον Ανδρέα το Φεσάν. Έχει δημιουργήσει φούλη και ο Θεό αυτόν τον group για τη στρατηγική του Impulse. Και κάθε εβδομάδα μα εκπαιδεύει. Σήμερα ήταν το πρώτο μάθημα. Άρα, σκέφτομαι θα ξεκινήσει σήμερα στην Ακαδημία. Απευθεία ξεκινά με τη στρατηγική του Impulse για να κάνει τα πρώτα σου κέρδη. Μα εκπαιδεύει κάθε εβδομάδα στη συγκεκριμένη στρατηγική. okay, so, όταν μιλούμε για Forex, Crypto, DCX, TBX, δηλαδή Binary και χρηματιστήριον, υπάρχουν όλα στα ελληνικά. Κατανοητό. So, θεωρώ ο Αλέξανδρος, η Δέσπο, ο Κύριξ, η Ιβώνη, ο Ευάγγελος, ο Γιώργος, ο Ανδρέας, ο Γιώργος, ο Άγγελος, Οκ, okay, ο Αντρέα ο Φεζά σε ρωτή έχει ωραίο φαν uh, club εδώ μέσα. Γράψτε το 999 μέσα στο chat, ρε παιδιά. Αν έχει πάρει value ποτέ από τι διαλέξει του Χάρη Αντωνίου για Smart Money Concepts Institutional Trading. Και το ανάφερε η Βιστούλα επίση το τελευταίο, το οποίο θα αναφέρω, ρε παιδιά, για κρύπτος. Πλέον έχουμε 10 ώρε την εβδομάδα live μετάφραση των διαλέξεων των καθηγητών μα. Στα ελληνικά προφανώ. Τι σημαίνει αυτό, εδώ πέρα είναι το κανάλι του Charlie για παράδειγμα. Αν θέλω να μπορώ να δω την ηχογράφηση που έκαναμε σήμερα, η ώρα 7. Παιδιά, βλέπει την οθόνη του καθηγητή και ακούσε εμένα να μεταφράζω. Στα ελληνικά. Απέρχεται μένα Άρα παιδιά αυτό ο, ο Τσάρλι μας εκ... Αχώθηκα ότι δεν, σήμερα <laughs> δεν ακουγόταν στο ελληνικό Οκ okay. uh, okay. <laughs> Αχώθηκα προς στιγμής γιατί μου κάπως δεν είχαμε 9 άμεσα στο μάθημα απόψε Οκ, uh, okay, εντάξει So, ναι ρε παιδιά, so, ακούεις με να μιλώ στα ελληνικά να μεταφράζω τον καθηγητή και να βλέπεις την οθόνη του. Και πολύ σημαντικό, δεν είμαι εγώ καθηγητής και εγώ μαθητής είμαι σαν εσένα, εγώ απλά μεταφράζω το τι λέει ο καθηγητής στα ελληνικά. So, όταν μιλούμε για forex trading και cryptocurrencies ρε παιδιά, έχει τέσσερι τρόπου για να μάθει τα ελληνικά. Το Χάριν Αντωνίου, ο Smart Money, τον Μάριον τον Κουλουμπρίν που είναι επίσημος καθηγητή τη Ακαδημίας, τον Ανδρέα το ο οποίο ξεκίνησε τώρα να κάνει εκπαίδευση τη στρατηγική του Impulse και εμένα που κάνω live μετάφραση στα ελληνικά των διαλέξεων ε, του, των κρυπτονομισμάτων. 10 ώρε την εβδομάδα. Άρα υπάρχει full εκπαίδευση στα ελληνικά. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε και τη δεύτερη πλευρά τη Ακαδημία μα. Γιατί ρε παιδιά, όπω και να το κάνουμε, το trading δεν αρέσει σε όρου. Το καταλαβαίνω Βλέπω την θεώνει την κοπέλα μου, η οποία είναι, η οποία είναι ερωτευμένη με το e-commerce. Όταν υπήρχε μόνο το trading ρε παιδιά, δεν, ήταν, δεν τη γέμιζε τόσο να ασχοληθεί, που είναι κατανοητό. Είμαστε ανθρώποι, είμαστε όλοι διαφορετικοί σωστά. Έχουμε να σε εκπαιδεύσουμε και για e-commerce και, και dropshipping. Βοηράσια κάπω να δεν θέλω να κάνω dropshipping με Shopify. Ή θα ήθελα να πουλήσω προϊόντα στο έτσι. Ή θα ήθελα να κάνω διαδικτυακά καταστήματα των δικών μου προϊόντων. Ο Chris Ριφ. Παιδιά, ο άνθρωπο χρέωνε 10.000 δολάρια την ώρα για να σε εκπαιδεύσει. Μαθαίνει σου πώ να κάνει το δικό σου διαδικτυακό κατάστημα. Προφανώ διαδικτυακά, μέσω του ECX. Και το πρώτο τελευταίο πρόγραμμα είναι το SMX για social media. Και τέλο το MMX για προσωπική αναπτύξη. Και κλείνοντα, ρε παιδιά τα δίδαχτρα της Ακαδημίας για να ξεκινήσει κάποιος είναι 3.200 δολάρια για 13 μήνες. Okay. Τώρα, μπορείς να τα δώσεις αν θέλεις όλα μπροστά ή μπορείς να το σπάσεις με οποιοδήποτε τρόπο σε δώσεις. Για παράδειγμα, οι μηνιαίες δόσει είναι 275 δολάρια και 250 δολάρια μετά κάθε 28 μέρες. Και το πιο ωραίο ποιον είναι, επιλέγεις μέχρι δύο προγράμματα. Άρα σκέψω ότι δι... με... μέσα στην ίδια τιμή παίρνει μέχρι δύο προγράμματα εκμάθηση. Όποιο θέλει. Μπορεί να πει για παράδειγμα, ρε, θέλω social media influencer και forex. Ξέρει τι θέλω, e-commerce μαζί με forex. Ή μπορεί να να πει, ξέρει τι θέλω, forex και χρηματιστήριο. Και το τελευταίο κομμάτι που είναι για τα άτομα τα οποία όταν δει την ουσία ότι αυτόν το οποίο κάνουμε δουλεύει, όταν δει το όραμα, όταν δει ότι ρε, it makes sense. έκανα τα πρώτα μου κέρδη, έβαθα τι πρώτε μου γνώσει, που αυτό συμβαίνει συνήθω την πρώτη εβδομάδα, 4, 5, 6 μέρε, 7 μέρε, 10 μέρε, whatever, πληρώνει σε παθητικό εισόδημα με το που προωθεί στην Ακαδημία. Οκ, okay. Πώ λειτουργεί αυτό, Έχουμε το Platinum 150, Platinum 600, αυτά τα έχει ξανακούσει, Platinum 1000, Platinum 2000, Platinum 5000, Chairman 10. Και ούτω καθεξής, παιδί, αυτό πάει μέχρι το Chairman 750, έναν εκατομμυρίο μήνα. Με το να συστήσω τρει μαθητέ στην Ακαδημία, πληρώνουμε 150 δολάρια τον μήνα. Μέσα στην πρώτη σου εβδομάδα μπορεί να σε βοηθήσει να φτάσει εδώ πέρα. Άρα σκέψω ότι απευθεία καλύπτει το 60% των διδάχτρων σου. Το ενδιαφέρον γίνεται στου 9 μαθητέ, όπου πα στα 600 δολάρια τον μήνα. Με 9 μαθητέ που πληρώνουν τα διδάχτρά του, εσύ πληρώνει σε κάθε μήνα 600 δολάρια. Μπορώ να σε βοηθήσω να πάει σε 10 μέρε, 15 μέρε εδώ πέρα. Τώρα ξεκινά γίνεται πολλά ενδιαφέρον, ξεκινά να χτίζει το leadership σου στο Platinum 1000, όπου είναι 22 μαθητέ στα 1000 δολάρια το μήνα. Μπορώ να σε βοηθήσω να πα εκεί πέρα σε ένα μήνα με ένα μισή μήνα. Ανακολουθήσει κατά γράμμα, τι Τίποτα ξανά, παιδιά. Τίποτα δεν είναι εγγυημένο. Okay. Πρέπει να παρακολουθήσει το, το πλάνο και να εφαρμόζει αυτά τα οποία λέμε για να είσαι εδώ πέρα για τις 2.000 δολάρια το μήνα είσαι στους 55 μαθητές και μιλούμε για 2.000 δολάρια κάθε μήνα 154 μαθητές μιλούμε στις 5.000 δολάρια το μήνα 384 μαθητές στις 10 με 12.000 δολάρια το μήνα γιατί υπάρχουν και κάποια λαμπόνουσες που δεν θέλω να τα εξηγήσω τώρα να μην σας τρελάνω και το καθεξής Μέσα στις πρώτες 30-40 σου ημέρες μπορώ να σε βοηθήσω να πας εδώ πέρα Δεν είναι εύκολο σε κάθαρα είναι απλό όμω. Θέλει δουλειά, ναι, αλλά anyway. Βρες μου κάτι άλλο το οποίο μέσα σε ένα μήνα μπορείς να πας στα χίλια δολάρια το μήνα παθητικό εισόδημα. Ξανά δεν είναι εγγυημένο, πρέπει να εφαρμόσει αυτά τα οποία λέμε. Και το πώς λειτουργούμε ρε παιδιά είναι ότι χτίζεις το παθητικό εισόδημα εδώ μέσα για να έρθεις μετά να το επενδύσεις στα ενεργά σου εισοδήματα. Trading, cryptos, e-commerce, Άρα πολλαπλασιάζεις το με τα ενεργά εισοδήματα και μετά έρχεσαι και το χρησιμοποιεί για να χτίσεις και να αγοράσεις περιουσιακά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο χτίζεις πλούτο στη ζωή σου. Και επειδή είδα μια ερώτηση είναι όσον αφορά το Life Coaching πρόγραμμα, παιδιά, το πρόγραμμα προσωπική ανάπτυξη είναι το MMX. Λόγω του ότι οι ανθρώποι που διδάσκουν στο MMX είναι top επιχειρηματίε καρχά. Ο Νένο, ρε παιδιά, είναι ο άνθρωπο ο οποίο έχει τα διάσημα Mornings with Neno. Οι Milli Mills είναι πάρα πολλά πετυχημένοι. Δεν δικαιούμαι να πω πόσο σωστά γιατί έχω από παντού αυτό το live. Αλλά είναι πολλά πετυχημένοι στο Scalping. Ο Matt Rosa είναι θέση νούμερο 6 σαν income earner σε ολόκληρο το network marketing. Σου μαθαίνει για leadership. Και μετά, ρε παιδιά, έχουμε το Randy Web, ο οποίο σου μαθαίνει για fitness και υγεία. Η Wanda Web, η οποία σου μαθαίνει για confidence ο Chris Ρίφ που είδαμε πριν λίγο με το ECX του Ζωμαρθενή για στόχους και ούτω καθεξής. Οκ. Okay. Um, so, ακριβώς ναι, το MMX. Μιχάλη μου, αν θες για δωρεάν δίδακτρα, που είναι αυτό το οποίο ανάφερε ο Μιχάλης, αν δεν θέλεις να πληρώνεσαι με παθητικό εισόδημα αυτά που εξηγήσαμε εδώ πέρα και απλά θες να μην έχεις δωρεάν δίδακτρα, να μην πληρώνεις τα δίδακτρα σου, είσαι δωρεάν, τότε συστήνει δύο μαθητέ στην Ακαδημία. Εφόσον δύο μαθητέ ή περισσότεροι πληρώνουν τα δικά του διδάχτρα, τα δικά σου είναι δωρεάν. Προφανώ πρέπει να πληρώσει εννοείται τα πρώτα 2,75 εννοείται για να δημιουργηθεί το account σου. So, παιδιά, αυτά από πλευρά μου. Θα κλείσω το σημερινό training. Ξέρω ότι ήταν τεράστιο το value. Ξέρω ότι πήραμε πάρα πολλέ πληροφορίε. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου μέχρι το τέλο. Θέλω να ευχηθώ σε όλου έναν πανέμορφο 2023, έναν πανέμορφο γεμάτο αυτονία, χαρά και αγάπη. Και κλείνοντα, εάν θε να μάθει περισσότερε πληροφορίε για το e-commerce, dropshipping, Etsy Store, 16 Ιανουαρίου, όχι τη Δευτέρα μου, μα έρχεται, τη μεθεπόμενη Δευτέρα, η ώρα 9 το βράδυ, ώρα Κύπρου Ελλάδο, θα έχουμε training με την Αριάννα Λεράντι για e-commerce και έτσι για διαδικτυακά καταστήματα. Εντελώ δωρεάν. Όσοι με βλέπετε τώρα live, μπορείτε να συμμετέχετε. So, θα το γράψω. Ε, νομίζω δεν έχουμε flyer ακόμα. Θα το δημιουργήσει η Θεόνη. Θα στείλω τώρα, παιδιά, έναν Telegram channel. Μπε σε αυτόν το Telegram channel για να μπορείς να συμμετάσχεις στο training με την Αριάννα Λεράντη 16 Ιανουαρίου η ώρα 9 το βράδυ είναι ώρα Κύπρου Ελλάδος. Όσοι είσαστε Instagram παιδιά στέλνω το link του Telegram channel κάτω στα σχόλια. Απλά πάτα πάνω στη συνδέση για να μπορεί να δει το επόμενο δωρεάν εκπαιδευτικό μαζί. για e-commerce. Παιδιά, καλών υπόλοιπων. Ο Θεό μαζί σα. Και τα λέμε 16 Ιανουαρίου, η ώρα 9 το βράδυ, με την Αριάννα Λεράντη.